Να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο. Γεια σας. Την κυρία Ιουλία Βελισσαράτου, η οποία μας γίνει από το απέναντι παράθυρο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να την έχουμε δίπλα μας. Και εγώ να καλωσορίσω και ένα πολύ καλό φίλο, τον Παναγιώτο Γιαννόπουλο. Τον έχω ξυπνήσει άπειρες φορές πρωί. Έτσι, λέγαμε τον καιρό παρέα. Πολύ γνωστός μετεωρολόγος και να πω ότι είναι και από τους ανθρώπους που ξέρουν καλά και την τηλεοπτική παρουσίαση στα μετεωρολογικά. Yeah. Αυτό ίσως παίζει μικρότερη σημασία για αυτά που θα σας πει. Αλλά ένα από τους ελάχιστους ανθρώπους στην Ελλάδα έχουν εκπαιδευτεί για αυτό το θέμα. Πάμε καταρχήν από το ρεπορτάζ. Αν και να πω την αλήθεια, ώρα με την ώρα Ιουλία αλλάζει κιόλας. Δηλαδή και γίνεται και μάλλον λίγο χειρότερο. Η αλήθεια είναι πως τα ρεκόρ ήδη έχουν σπάσει. Απλά θα πούμε ότι αυτό που είναι πολύ συναισθηματικό να υποθεί είναι ότι μιλάμε για δεύτερο κύμα καύσωνα, για τέταρτο σε άλλες χώρες κύμα μικρότερο. Στη Γερμανία έχουμε 4 φορές που ήρθε. Ήδη έχουν σπάσει τα ρεκόρ. Απλά θα πούμε τι έγινε χθες και σήμερα. Αν μπορούμε να βλέπουμε και αναλυτικά και τους χάρτες μας θερμοκρασίας που έγιναν χθες και σήμερα, είναι η Γαλλία στο Παρίσι, χτύπησε 40,6. Βέβαια, έχει σπάσει ήδη το ρεκόρ από την προηγούμενη φορά, στα τέλη Ιουνίου. Το Μπορντό είχε 41,2, βλέπετε κι εσείς. Η Βρετανία χθες χτύπησε το Λονδίνο 36,9. Η Γερμανία στην Κολονία το 40,3. Στο Βέλγιο έφτασε 40 και στην Ολλανδία 39,3. Αυτά σας τα λέω ενδεικτικά, γιατί αυτά ανεβαίνουν κάθε φορά και είμαστε στο ίδιο συνήθως επίπεδο. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να υποθεί είναι ότι το δεύτερο κύμα καύσωνα έρχεται πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με το πρώτο. Ότι είναι παράλληλα. Δεν προλάβαν να ανασάνουν. Είναι πάρα πολλές οι χώρες οι οποίες βρίσκονται ακριβώς στην ίδια θερμοκρασία και έχουμε πλέον πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα να πω την αλήθεια. Επειδή ταξιδεύοντας έχουμε βρεθεί σε διάφορα από αυτά τα μέρη. Εγώ έχω βρεθεί καλοκαίρι, ντάλα καλοκαίρι, ας πούμε στο Βέλγιο, εκεί στο Μπίαριτς. Μια γκριζάδα, ποια λιακάδα, ποιος ήλιος, ποια αυτά. Καμία σχέση με την περιγραφή που ακούω τώρα. Δηλαδή, εκεί το καλοκαίρι είναι 20 βαθμοί. Παναγιώτη, ειλικρινά, και επειδή θυμάμαι ότι έχεις και ένα ευρύτερο ενδιαφέρον, δεν είσαι απλώς καταγραφέας του υδραργύρου. Τι παίζει, γιατί αυτό το πράγμα που μας λέει η Ιουλία. Είναι αλήθεια ότι κοίταξα και εγώ την κανονική τιμή, την μέγιστη θερμοκρασία που έχει συνήθως το Παρίσι. Mm-hmm. Τέτοια εποχή στο Παρίσι έπρεπε να έχει 25 βαθμούς. Και χθες έφτασε το θερμόμετρο 42,6. Για να καταλάβουμε τη διαφορά. Στο Βέλγιο έπρεπε να έχει 23 βαθμούς τέτοια εποχή και είχε χθες 40 ακόμα κάτι. Δηλαδή τα νούμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακά και όπως σωστά υπόθηκε. Είναι το δεύτερο κύμα καύσωνα φέτος για τη Δυτική Ευρώπη. Είχε φτάσει και 46 στη Νότια Γαλλία πριν από ένα μήνα. Οι άνθρωποι εκεί πραγματικά ζήσαν ιστορικές στιγμές. Παναγιώτη, θα σου πω, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ, Διονύση, είδες τα πλάνα με την άσφαλτο που λιώνει. Ναι, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ακούγαμε πολλές φορές και εμείς εδώ είμαστε και γκρινιάριδες και λέγαμε για τα δικά μας που εδώ έχουμε και τη ζέστη, υποτίθεται, ως νορμάλ. Επίπτωση 42 βαθμοί πάντως είναι χοντρός καύσωνας και εδώ. Και εδώ, αλλά για σκέψου εκεί από τους 25 στους 42. Και σε ένα υγρό τοπίο και κλίμα, έτσι. Δεν αντέχεται η ζέστη χειρότερο εκεί πέρα. Εγώ έχω την εξής απορία. Εάν έπρεπε κάποιος για να καταλάβει ο τηλεθεατής μας τι θα ζούσε με κάτι αντίστοιχο εδώ, να κάνει μια προσομοίωση αυτών των θερμοκρασιών και του κλίματος που υπάρχει αυτή την ώρα. Αυτό που μας λες καμιά φορά, Παναγιώτη. Φέραμε στην Ελλάδα, γιατί θερμοκρασία. Ως την αίσθηση της θερμοκρασίας. Εγώ θυμάμαι που. Ναι. Ξέρεις, αυτό το έλεγε. Έχει 18 βαθμούς, ξέρω εγώ, αλλά επειδή έχει δεν έχουμε βορειαδάκι, θα κρυώνεις λίγο παραπάνω. Είναι δύσκολο, δεν το υπολόγισα. Πάντως πρέπει να αισθάνθηκαν πολύ δύσκολα οι κάτοικοι εκεί, γιατί όταν είναι 25 η κανονική θερμοκρασία και έχουμε φτάσει τόσο ψηλά, να πω ότι τις επόμενες μέρες πέφτει πολύ γρήγορα η θερμοκρασία. Στο Παρίσι αύριο περιμένουμε πάλι 24 βαθμούς. Από τους 42 θα έχει αύριο 24 στο Παρίσι. Σήμερα έχει φτάσει 30, έχουν αρχίσει ήδη καταιγίδες στην περιοχή εκείνη. Οπότε και η αλλαγή είναι εντυπωσιακή. Ναι. Και η μεγάλη άνοδος και η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Ένα πραγματάκι. Επειδή ακούω για ρεκόρ. Και καμιά φορά οι αριθμοί, όπως λέγαμε και πριν, μιλώντας για το μαθησευτικό, λένε ψέματα. Μιλάμε όντως για ρεκόρ ή είναι δημοσιογραφικές υπερβολές? Έχετε σωστά συγκεντρώσει πληροφορίες από τις επίσημες μετεωρολογικές υπηρεσίες, γιατί κάποιες φορές μπαίνουν και νούμερα ιδιωτών, κάποια νούμερα τα οποία έχει βάλει κάποιος ένα σταθμό στην ταράτσα του. Μιλάμε για τα επίσημα νούμερα αυτά που ακούστηκαν. Mm-hmm. Τα νούμερα τα οποία δημοσιεύτηκαν από τις επίσημες μετεωρολογικές υπηρεσίες και ήταν πραγματικά εξωφρενικά. Με την έννοια ότι όταν δεν έχει περάσει ποτέ το θερμόμετρο τους 39 σε Βέλγιο και Ολλανδία και σε δύο μέρες πέρασε και την Τετάρτη και την Πέμπτη το θερμόμετρο τους 39 βαθμούς και είχαμε τα ρεκόρ πάνω από 40 βαθμούς, τα νούμερα είναι πραγματικά πολύ μεγάλα και νομίζω ότι κάποιες φορές λένε και την αλήθεια.
Λένε και την έχουμε τέσσερις χώρες που έχουν κάνει ρεκόρ θερμοκρασίας. Σωστά υπόθηκε το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γερμανία και από το δίκτυο των Ευρωπαίων Παρουσιαστών Καιρού, στο οποίο συμμετέχω, μου στείλαν πριν από λίγο ότι και στο Λουξεμβούργο έχουμε ρεκόρ. Άρα έχουμε τέσσερις χώρες στις οποίες έγινε ρεκόρ όλων των εποχών. Επιτρέψτε μας και δύο να ομφαλοσκοπήσουμε λιγάκι, γιατί μας νοιάζει πάρα πολύ αν θα μας έρθει ο καύσωνας κατά εδώ. Θα σας πάμε βόλτα και μάλιστα με πάρα πολύ καλή ξεναγώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Καλώς την Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Υψηλές θερμοκρασίες περιμένουμε το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα και εδώ στην Ελλάδα, που είναι υπόλοιμα του καύσωνα που σάρωσε την Ευρώπη τα τελευταία 24 ώρα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, να σας πω ότι δεν πρόκειται ακριβώς για καύσωνα, αλλά για μια έντονη θερμή εισβολή. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 39, ενώ δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 40 τοπικά στη Θεσσαλία. Αλεξάνδρα Θανασίου, δεν έχεις δει κανένα να βουτάει σε κανένα συντριβάνι, έτσι, δεν έχουμε γίνει ακόμα Γαλλία. Ακόμα όχι. Ακόμα όχι. Βέβαια, εδώ θα είμαι, οπότε θα σας ενημερώσω άμα είναι. Αυτά είναι απευθείας σύνδεση. Να σας πω ότι από την Τρίτη η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς. Ακριβώς. Θα πέσει ελαφρώς. Και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, θα μπούμε σε μία περίοδο παρατεταμένου φυσιολογικού καλοκαιριού. Ευτυχώς. Να σας πω τώρα ότι ο μηχανισμός που μας έσωσε από τον καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη είναι το Μελτέμι, που όπως λένε λειτουργεί ως φυσικό κλιματιστικό. Αλεξάνδρα Θανασίου, είναι αυτό που λένε φύσα αέρα σύμμαχε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα από το αυτό Σύνταγμα. Αυτό μας σώζει, η θάλασσα και τα Μελτέμια, νομίζω. Σε σχέση με τις άλλες χώρες, οι οποίες είναι πνιγμένες. Δεν έχουν στο Παρίσι Μελτέμια. Γύρω-γύρω βουνά, δεν έχουν αναπνεύσουν και δεν έχουν και τον τρόπο να δροσιστούν. Τώρα διάβαζα ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά δεν έχουν τις υποδομές για να προστατευτούν. Μόλις το 5% έχει κλιματιστικό. Ναι. Με αποτέλεσμα να εκτιναχθούν οι πωλήσεις. Άμα μας λέει ο Παναγιώτης ότι το 25 βαθμοί ήταν το καλοκαίρι, εμείς 25 βαθμούς εδώ δεν φαντάζομαι να ανάβει κανένα air condition. Προφανώς. Δεν είναι. Αν θέλετε να πω κάτι για τον καιρό της Ελλάδας, το επόμενο. Πώς δεν θέλουμε, προφανώς και θέλουμε. Ακούστηκε κάτι. Κάποιες φορές θέλουμε να τα μεγαλοποιούμε πάντα τα πράγματα, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τουρίστες και στην Ελλάδα, ή θέλουν να έρθουν και να μην φεύγουν νούμερα. Δηλαδή η αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι μια ζεστή χώρα. Στις Κυκλάδες σήμερα το θερμόμετρο δεν έχει ξεπεράσει πουθενά τους 30 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή να πάει 32-33 στις Κυκλάδες είναι ζήτημα. Να πάει 34-35 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα επίσης. Θα είναι μέγιστη στη μέση. Μια χαρά καιρό. Άρα, δηλαδή, όποιος βρεθεί στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, ο Δωδεκάνησα, στο Αιγαίο τέλος πάντων, όποιος τουρίστης που είναι και, εκεί, και τουριστικά θέλει, γιατί πάρα πολύ μεγάλα. Είναι πάρα πολύ όμορφος ο καιρός, σχετικά ζεστούς για αυτούς που έχουν τις 25 βαθμούς θερμοκρασία κανονική τιμή, αλλά όμορφος καιρός. Θα ανέβει όντως την Κυριακή και τη Δευτέρη θερμοκρασία στη χώρα. Το Σάββατο, όχι όμως στην Αθήνα. Στην Αθήνα, πραγματικά καλά ακούστηκαν τα νούμερα. Δεν θα ξεπεράσει, νομίζω, τους 37. Τη Δευτέρα να πάει και 38 βαθμούς, θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Ζέστη, αλλά όχι κάτι φοβερό. Ναι. Τώρα, σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας, τα νούμερα σωστά υπόθηκαν. Στην Ελλάδα υπάρχουν γύρω στους 400 αυτόματους μετρολογικούς σταθμούς αυτή τη στιγμή. Αν πάει σε 4 από αυτούς 40 την Κυριακή, είναι ζήτημα. Λοιπόν, τώρα και εδώ σας έχουμε, και αυτή η σας έχουμε και αυτή έκπληξη τώρα. Έτσι. Μιλάω για έκπληξη. Βάλατε τις Κυκλάδες. Διαμάντι. Μας στείλατε εκεί νοερά. Θα πάμε αδάματα Μήλου. Να βρούμε το δήμαρχο εκεί πέρα, τον κύριο Δαμουλάκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Μήλο. Εντάξει, τώρα το πώς σας ζηλεύουμε, να μην το συζητήσουμε. Έχω φροντίσει όποτε μου δίνεται χώρο στην τηλεόραση, μου δίνεται βήμα στην τηλεόραση, να είμαι σε τέτοιες περιοχές, ώστε αυτό που βλέπετε να ζηλεύετε πολύ και να θέλετε να έρθετε στο νησί. Να κάνετε διαφήμιση. Φαντάζομαι καλά κάνετε και το εκμεταλλεύεστε. Ότι τώρα στη Μήλο, ας πούμε, κάποιος έχει τρομερά προβλήματα. Σε ποια παραλία να πρωτοπάει? Είναι ίσως η πρωτεύουσα των παραλιών. Του είναι πλανήτη, ναι, το συγκεκριμένο νησί, να τα λέμε και αυτά. Αρχές Μαΐου, στο Travel & Leisure βγήκαμε το πρώτο νησί σε παραλία στον κόσμο. Δικαίως. Δικαίως. Εγώ λέω δικαίως απολύτως, γιατί επειδή κριτικός είμαι μεν, αλλά έχω κάνει το γύρο του νησιού με το καραβάκι, δεν υπάρχει. Ωραία. Δεν υπάρχει. Τελεία. Είναι το κάτι άλλο. Κόσμο έχετε? Φέτος η Μήλος έχει μια από τις καλύτερες χρονιές της. Το πρώτο τρίμηνο από τα στοιχεία που έχουμε, δηλαδή Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, είχε μια μέση αύξηση 35% και στο αεροδρόμιο μας και στο λιμάνι μας.
Και με την ίδια αύξηση προχωράμε και στο πουλ του καλοκαιριού, δηλαδή τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, και όπως δείχνει και οι κρατήσεις και το Σεπτέμβριο. Εσείς γκρίνιες για θερμοκρασίες έχετε? Είναι ο κόσμος... Δεν έχουμε καμία γκρίνια για θερμοκρασίες. Δίφυσα ένα βοριαδάκι το οποίο δημιουργεί μια πολύ καλή ισορροπία στις θερμοκρασίες. Οι παραλίες μας, όπως είπατε δικαιώς, είμαστε πρώτοι στον κόσμο, μας δίνει τη δυνατότητα να όποιος ζεσταίνεται πολύ να ισορροπήσει την θερμοκρασία, να το πω έτσι. Κύριε Δαμουλάκη, θα μείνετε στην παρέα, γιατί αφού ευχαριστήσουμε εδώ και την Ιουλία και τον Παναγιώτη τον Γιάννο,